Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo ver, ya no puedo ver. Κυρίες και κύριοι, έχουμε γυρίσει από Ελαφώνησο, είμαστε Καλαμάτα. Σε αυτό το vlog λοιπόν δεν μιλάω πάρα πολύ, διότι δεν αφήνω το τοπίο να μιλήσει. Αυτό δεν θα το μετανιώσω, το ξέρω. Αλλά, παρόλα αυτά, να σας πούμε ότι... Το Ριζίνα Βιλιώνη πέρασε καταπληκτικά στις 5 μέρες και πρώτη φορά κάμπινγκ. Θέλω να κάνεις λοιπόν να πεις την αυτή σου, έτσι να πεις ένα... Τελευταία σχόλιο, παιδί μου. Ένα φινάλι για αυτό το βιντεάκι που ήταν αριστούργημα. Ναι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Δεν ξέρω να ακούγεις, πρέπει να ρίξω πιο κοντά. Yes. Αρχικά πώς αισθάνεσαι που είσαι guest σε αυτό το κανάλι? Πολύ καλά. Μετά από όλες τις διασημότητες που έχεις φέρει. Ναι. Ως τελευταία εγώ και καταϊδρωμένη βέβαια. Εντάξει, τυχαίνει κι αυτό. Ας μπούμε στο θέμα, θα έλεγα. Ναι. Πολύ κουρασμένη ακούγομαι. Για ποιο θέμα. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Ιδιαίτερα πέρασε ωραία, έτσι... Στείνοντας τη σκηνή, ξεστείνοντας... Όχι, πιο πολύ... Βάζω στην ομπρέλα, στη θέση, στην ορφή... Πιο πολύ... πιο πολύ μ' άρεσε η θάλασσα, οι παρέες που κάναμε... Ναι, γιατί χωρίς αυτά που μου προσέφερε στη σκηνή, το αυτοκίνητο που με μετέφερε, δεν μπορούσα να το έχω απολαύσει. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη σε εσένα, είχαμε γνωρίσει όλη τη βλαχία της ελαφωνής σου. Όλη την τρέλα, τους 50 άριδες. Τι βγήκε από όλο αυτό το ταξίδι όμως? Τι βγήκε, θέλω να πεις εκεί. Το καλύτερο απ' όλα, το παρατσούκλι στο νέο, όπου ονομάζεται και η όμορφη ψυχολόγος με μυστήριο. Γιατί εμένα με είπε μια απλή όμορφη. Όχι, όχι, κάτσε, μην μιλάς. Εμένα με είπε μια απλή όμορφη κοπέλα και την κοπέλα δεν είπε όμορφη κοπέλα με μυστήριο. Θα σου πω κάποια tip τα οποία θα πρέπει να ξέρει για την λαμβάνω. Αρχικά, θέλει αμάξ. Αλλά η Ελαφώνησο είναι ένα νησάκι μικρό, πάρα πολύ μικρό. Είναι ιδανικό για 3-4. Θα πω και 5 μέρες. Εντάξει, μην το παραχιάσουμε τώρα. Θα πω και 5 μέρες είναι εκεί που θέλει να φτάσει στο πικ τη ηρεμία. 5 μέρες χωρίς όμως εδώ. Ναι, ναι, βρέφω. Η θάλασσα δεν τη βαριέσαι ποτέ. Ναι. Ποτέ δεν τη βαριέσαι η θάλασσα. Γιατί η θάλασσα είναι σαν τα κουφονίσια, στη Δονούσα. Κάθε μέρα δεν πηγαίνει εκεί, ναι, το ίδιο πράγμα. Δεν έχει πρόβλημα. Ναι, φαγητό έχει ωραίο γενικά. Γιατί να αποφύγετε στην Ελαφώνησο? Βασικό του μαλάκι. Πλήθος για το μαλάκι. Εγώ σαν πρωτάρα θα έλεγα γενικά, βασικότερο δεν είπες, για όσους έχετε, θα πάτε πρώτη φορά, μην διανοηθείτε και πάτε με υπόστρωμα που μου είπε εδώ. Ξύπναγα από τον πόνο, Μελίνα. Παιδιά, εγώ που έχω κάνει κάμπινγκ πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, το υπόστρωμα δεν τρώγεται. Αφού το έχεις βάλει στο ψυγείο, μου ήθελε κατάψυξη. Το υπόστρωμα
Είναι μια χαρά. Απλά, ανέσαι, κυρία, απλά η κυρία είναι καλομαθημένη και δεν μπορεί να πονέσει ο κόλος της. Γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ ωραίο κάμι, αλλά όποιοι ενδιαφέρονται για βραδινή ζωή και τους ενδιαφέρει αυτό, δεν έχει τόσο η αλήθεια είναι. Δηλαδή. Ναι, αυτό θέλω να πω. Γενικά. Τηλεφώνησε γενικά. Θα πάρετε ένα πλοίο από την. Πάρετε, λοιπόν, εμείς τώρα πήγαμε από Καλαμάτα. Κάναμε Καλαμάτα, τηλεφώνησε. Δεν ξέρω πώς πάει από Αθήνα, δεν το ξέρω. Θα σταματήσετε λοιπόν στο λιμάνι της Πούντας. Ναι. Και εκεί θα πληρώσετε τελικά, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς είναι το ποσό. Είναι 2 ευρώ το άτομο. Στα 12 ευρώ πάνω κάτω, ναι. Συν το max 10 ευρώ. Τέλος πάντων, κάπου εκεί. 13 ευρώ. Αν έχετε max, ναι. Το οποίο κάνει 8 λεπτά, 6 λεπτά, να σας πάει στην απέναντι όχθη που είναι το νησάκι της τηλεφωνής σου και μετά από εκεί για να πάτε στο κάμπινγκ, 5 λεπτά, 8 λεπτά. 8 λεπτά. Αυτά, δηλαδή η λαφόρηση θεωρείται ένα νησί το οποίο μπορεί να πηγαίνει κάθε χρόνο 2-3 μέρες. Να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι το Our Travel Diary φέτος δεν μπόρεσε λόγω δουλειών και επαγγελματικών υποχρεώσεων να κάνει ένα βιντεάκι ομαδικό καθώς πρέπει. Εγώ, ναι, δεν μόνο τα μέλη εννοώ, έτσι. Με τις προηγούμενες λοιπόν, οπότε εγώ πήρα τη σκητάλη, να το πω έτσι. Πήρα τη σκητάλη από τα προηγούμενα βιντεάκια. Γιατί δεν κυβάζει τον κόλκα, ναι. Γιατί εγώ είμαι the boss σε αυτό το κανάλι. Εντάξει, ακολουθώ τώρα από εγγραφές. Λοιπόν, και έκανα ένα mini vlog, το οποίο δεν περιέχει ομιλία, ούτε ξεκάθαρα απλά να πω στα υπόλοιπα βιντεάκια. Απλά για να υπάρχει μια εικόνα. Έρχεται όμως, αυτό πρέπει να το πούμε, έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο vlog το Δεκέμβρη. Ποιο? Α, ναι, έρχεται. Α, δεν πρέπει. Πολύ. Θα μου πιστέψω ότι είσαι vlogger εσύ. Κλείνουμε το βιντεάκι και το νέο vlog, το μαδικό vlog από το Mukuvu Gallery πλέον. Κανονίστηκε, είναι on the way. Είναι για Δεκέμβρη. Και θα σας πω και πού θα είναι, για να. Δεν θα πω πού θα είναι. Θα πω απλά ότι. Δεν είναι Ελλάδα. Μπράβο. Ωραία, αυτό το τυράκι που έριξες. Εντάξει. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα vlog το Δεκέμβρη. Το οποίο λογικά θα βγει τέλη Δεκέμβρη, πιθανόν λόγω. Το οποίο θα είναι magic.